Εγώ θα ήθελα να ευχηθώ εκ μέρους της Κεντρικής Επιτροπής χρόνια πολλά, καλή χρονιά, με δύναμη και υγεία σε όλους και όλες, αγωνιστικά, δυναμικά, αποφασιστικά, να δώσουμε τις μάχες, γιατί όντως οι μέρες και οι νύχτες είναι εγκαστρωμένες αυτές που έρχονται. Σήμερα θα έχετε ακούσει ότι τελικά το παζάρι αυτό ανάμεσα στον Τσίπρα και στον Καμένο των τελευταίων ημερών κατέληξε να αναζητηθεί ψήφος εμπιστοσύνης στη Βουλή. Παραιτήθηκε ο Πάνος ο Καμένος από Υπουργός Άμυνας, αποσύροντας τους υπουργούς των ανεξάρτητων Ελλήνων από την κυβέρνηση, και βέβαια ο Πρωθυπουργός έκανε δεκτή αυτή την παραίτηση, ορίζοντας τον Άβαρχο Αποστολάκη ως νέο Υπουργό Εθνικής Άμυνας, και βέβαια είπε ότι θα πάει στη Βουλή άμεσα, ζήτησε από τον Πρόεδρο της Βουλής, τον Νίκο το Βούτσι, να συγκαλέσει την Ολομέλεια της Βουλής και να ζητήσει ψήφο εμπιστοσύνης από τη Βουλή για να ολοκληρώσει τη Συμφωνία των Πρεσπών, τη Συμφωνία Τσίπρα-Ζάεφ, να προχωρήσει και να εγκρίνει τη συνταγματική αναθεώρηση στα ζητήματα που έχει θέσει και να πάρει κάποια άλλα μέτρα, νομοσχέδια που έχει δεσμευτεί. Η ενημέρωση που έχουμε από τον Πρόεδρο της Βουλής, για να ξέρετε, είναι ότι προτίθεται να συγκληθεί Ολομέλεια την Τρίτη, από την Τρίτη το μεσημέρι, και το αργότερο Τετάρτη βράδυ ή Πέμπτη, το αργότερο να γίνει η ψηφοφορία για την ψήφο εμπιστοσύνη στην κυβέρνηση. Η δική μας απάντηση σε αυτό είναι ότι μετά από αυτό το παιχνίδι που γνωρίσαμε όλα αυτά τα χρόνια και αυτές τις μέρες και το παζάρι ανάμεσα στο ΣΥΡΙΖΑ και του ΣΑΝΕΛ και που κατέληξε σε αυτή την αναζήτηση ψήφου εμπιστοσύνης από τη Βουλή, και ανεξάρτητα από το τι θα γίνει στη Βουλή, αν θα πάρει, αν δεν θα πάρει δηλαδή ψήφο εμπιστοσύνης ο κύριος Τσίπρας, ανεξάρτητα από τα παζάρια που θα εξακολουθήσουν να γίνονται αυτές τις μέρες σε αυτό το αλυσβερίσι για να βρει κάποιους νέους συνοδοιπόρους ο κύριος Τσίπρας και η κυβέρνησή του να συνεχίσει τη θητεία του, ο ίδιος ο ελληνικός λαός, αυτή είναι η θέση μας, πρέπει να καταδικάσει αυτή την πολιτική, η οποία 4 χρόνια ήταν ίδια πολιτική με τον προηγούμενο, της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ, ήταν αντιλαϊκή, έφερε ένα τρίτο μνημόνιο, ήταν μνημονιακή πολιτική, είναι σε ισχύ πλέον με την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ όλοι οι μνημονιακοί νόμοι, και του πρώτου και του δεύτερου και του τρίτου μνημονίου, έχουν καθυλωθεί τα λαϊκά εισοδήματα, έχει αυξηθεί η φορολογία, έχουν συμβεί τόσα πολλά, ενώ την ίδια στιγμή έχει ενσωματωθεί και ενσωματώνεται συνεχώς κάτι που δεν τόλμησαν να κάνουν και άλλες κυβερνήσεις, πιο συντηρητικές, αντιδραστικές τα προηγούμενα χρόνια, στον αμερικανονατοϊκό ιμπεριαλισμό, στους ευρωατλαντικούς επικίνδυνους σχεδιασμούς και για την Ελλάδα και για όλη την περιοχή μας, που βάζουν σε κινδύνους τα κυριαρχικά δικαιώματα, τα σύνορα, τον ίδιο τον ελληνικό λαό και τις ανάγκες του έτσι όπως θα πρέπει να είναι. Από αυτή τη σκοπιά λοιπόν λέμε ότι πρέπει να καταδικαστεί αυτή η πολιτική, και αυτό ανεξάρτητα αν θα γίνουν εκλογές το νωρίτερο το Μάρτιο ή αν θα γίνουν το αργότερο που από ό,τι φαίνεται το Μάιο, μαζί με τις δημοτικές και περιφερειακές εκλογές και μαζί με τις ευρωεκλογές. Αυτή είναι η εκτίμηση δική μας, και από αυτή την άποψη απευθύνουμε κάλεσμα σε όλους τους ανθρώπους καλής θέλησης της πατρίδας μας, ανεξάρτητα από το τι ψήφιζαν μέχρι χτες, ανεξάρτητα που ανήκαν πολιτικά ιδεολογικά, αλλά που έχουν καταλήξει ότι το μοναδικό κόμμα που με συνέπεια, σταθερότητα, μαχητικότητα πάλεψε αυτά τα χρόνια, αποκάλυψε την πολιτική όλων των αστικών κυβερνήσεων και των άλλων κομμάτων και της δίθεν κυβέρνησης της αριστεράς,
και βεβαίως βρίσκεται στην πρώτη γραμμή των αγώνων. Μόνο με πολύ πιο ισχυρό κουκουέ και στους δήμους και στις περιφέρειες και στις ευρωεκλογές και στο ελληνικό κοινοβούλιο θα μπορέσουμε να αποτρέψουμε καινούρια αντιλαϊκά μέτρα, θα μπορέσουμε να δώσουμε έστω ανάσες ανακούφιση σε αυτό το λαό που έχει ματώσει και συνεχίζει να ματώνει όλες αυτές τις δεκαετίες και ιδιαίτερα την τελευταία δεκαετία της μεγάλης οικονομικής κρίσης και σε συνθήκες πιθανής έστω και ασθενικής οικονομικής ανάκαμψης να διεκδικήσει ό,τι του αξίζει, ό,τι του ανήκει, όλες αυτές τις οικονομικές απώλειες που είχε όλα αυτά τα χρόνια και βεβαίως να μπορέσει κυρίως να ανοίξουμε το δρόμο μέσα από αγώνες, μέσα από αλλαγές συσχετισμού και στα θεσμικά όργανα και στα σωματεία και στους συλλόγους και στο κίνημα και παντού και με καθημερινή πάλι, έτσι ώστε να ανατείλει πραγματικά ο δρόμος για αυτή τη νέα κοινωνία που θέλουμε όλοι μας και που κυρίως έχει ανάγκη ο λαός και η χώρα. Σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Τα υπόλοιπα θα τα πούν οι άλλοι σύντροφοι. Γεια σας.